Το προσθέτει. Ο κύριος Γιαννίτσας είναι το νέο αίμα στην κλινική μας και θα τον δείτε. Το ξέρετε οι περισσότεροι και από άλλες δραστηριότητες. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η δουλειά που θα παρουσιαστεί δεν είναι δική μας. Είναι γιατί εμείς βραχυθεραπεία δεν κάνουμε. Η ρίση των παρόντων, να πω ότι πριν από 1-2 μήνες το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου ενέκρινε το κόνσεπτ για δημιουργία βραχυθεραπείας. Απομένει να περάσει από τις συμπληγάδες πέτρες του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο φοβάμαι ότι επειδή. Ναι, τέλος πάντων. Ακτινοθεραπευτή. Πώς? Ακτινοθεραπευτή. Ναι, έχουμε τέτοιο. Και φυσικούς. Και, δηλαδή, το πρόβλημα είναι ότι ο εξοπλισμός μας χαρίζεται, κατά την άποψή μου, και με την νέα αυτή υπάρχει δυστοκία στη λήψη από εσάς. Όσοι έχετε εμπλακεί με την ιστορία αυτή, ξέρετε, μια χρονοβόρα ιστορία που θέλει, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω κάποια στιγμή, πιο πολύ γιατί είμαστε μια πανεπιστημιακή κλινική που θέλουμε και αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης και της εφαρμογής να γίνει. Γι' αυτό το λόγο το θέλουμε. Και ο λόγος για τον οποίο πήρα το λόγο είναι για να ευχαριστήσω από εδώ την ουρολογική κλινική του Αγίου Σάβα. Άκουσα τη φωνή του Τάσου και ήρθα μπροστά, όπου θα υπάρξει κάποιος να υποστηρίξει τη δουλειά τους, γιατί είναι η δική τους δουλειά, για την οποία επικοινώνησα με τον εκλεκτό φίλο τον Τάσο το Θάνο. Ο Τάσος δεν είναι εδώ από ό,τι βλέπω. Για να του ζητήσω την άδεια να παρουσιάσουμε τη δουλειά τους. Και σας ευχαριστώ πολύ. Τάσο, θέλουμε και την συνδρομή σου. Μιας και δεν είναι δική μας δουλειά, επομένως θα σας παρακαλούσα να κρίνετε και τον Κώστα τον Γιαννίτσα με επίοικια, γιατί ξέρω ότι όταν κανείς παρουσιάζει πράγματα που δεν τα έχει δουλέψει ο ίδιος, έχει μια. Καλημέρα σας και από μένα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το γιατί αποφασίσαμε να βάλουμε την βραχυθεραπεία σε μια συζήτηση για καινούριες τεχνικές. Θα πει κανείς, αφού έχει εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 1914, τι δουλειά έχει στη σημερινή μας συζήτηση. Ο λόγος είναι ότι τις τελευταίες 2 δεκαετίες έχουν συμβεί σημαντικές τεχνολογικές πρόοδοι και έτσι και το υλικό που έχουμε αλλά και το λογισμικό, οι υπολογιστές μας επιτρέπουν να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη διαδικασία με πολύ μεγαλύτερη άνεση. Και έτσι φαίνεται από σειρές που τώρα αρχίζουν σιγά σιγά να οριμάζουν ότι έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, με καλή ανοχή από τους ασθενείς, και γι' αυτό είναι μια τεχνική που αξίζει να την ξανασυζητήσουμε. Η τεχνική της βραχυθεραπείας λοιπόν γίνεται με δύο τρόπους, είτε δια του περινέου γίνεται εμφύτευση μόνιμων ραδιενεργών κόκκων, ή μπορεί να γίνει και παροδική βραχυθεραπεία, η οποία είναι λίγο διαφορετική τεχνικά. Εκεί η ακτινοβολία αποδίδεται σε συνεδρίες με καθετήρες που έχουμε πριν τοποθετήσει στον προστάτη και μπορούμε να ελέγχουμε πότε θα βάζουμε και θα βγάζουμε το ραδιενεργό κόκκο. Τα ισότοπα που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα κατά κύριο λόγο είναι το ιόδιο και το παλάδιο. Έχει χρησιμοποιηθεί και το ιρίδιο, όμως περισσότερο στην προσωρινή βραχυθεραπεία. Η επιλογή μεταξύ ιωδίου και παλαδίου, από ό,τι έχω διαβάσει, δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν και κάποιοι τείνουν να προτιμούν το παλάδιο όταν θέλουν να αποδώσουν την ακτινοβολία πολύ πιο γρήγορα, γιατί το παλάδιο έχει μικρότερο χρόνο ημιζωής. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν φτάσει και στις βελόνες. Έχουμε πάρα πολλών ειδών βελόνες. Μπορεί να είναι προγεμισμένες, μπορεί να τις γεμίζουμε πριν ακριβώς από την βραχυθεραπεία, μπορεί να είναι ελεύθεροι οι ραδιενεργοί κόκκοι ή μπορεί να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε ανιμάτια, και αυτό έχει να κάνει με την επιλογή της ομάδας για ποια τεχνική θα χρησιμοποιήσει. Ο καθορισμός της δόσης που δίνεται στον προστάτη μπορεί να γίνει είτε με νομογράμματα είτε με κάποια πολύπλοκα λογισμικά προγράμματα. Φαίνεται όμως ότι η επιλογή της δόσης έχει να κάνει με τον σκοπό της απόδοσης της ακτινοβολίας. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα αν θέλουμε να αποδώσουμε την ακτινοβολία ομότιμα μέσα στον προστάτη αδένα, αν θέλουμε να στοχεύσουμε κάποια περιοχή συγκεκριμένα ή αν θέλουμε να αποφύγουμε τα γκυονευρώδη δεμάτια και την ουρήθρα. Οι συνήθεις δόσεις γράφω στη διαφάνεια 160 για το ιόδιο, συνήθως είναι 140-145 και για το παλάδιο 120. Το βασικό θέμα σε αυτή τη τεχνική είναι σε ποιους ασθενείς θα την εφαρμόσουμε. Και αυτό φαίνεται να ξεκαθαρίζει, αν και δεν είναι απόλυτα σίγουρο. Ιδανικοί ασθενείς για αυτή τη τεχνική είναι αυτοί που έχουν εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη, ο οποίος είναι και χαμηλού κινδύνου για εξωπροστατική επέκταση και περαιτέρω υποτροπή. Αυτοί είναι ασθενείς με πρώιμο στάδιο, συνήθως που τους έχουμε βρει λόγω αυξημένου PSA με μία βιοψία, ή εντοπισμένη νόσο στον ένα συνήθως λοβό, καταλαμβάνοντας λιγότερο από το μισό από αυτού του λοβού. Πρέπει να έχουν γκλίσον λιγότερο από 6, μέχρι 6 το πολύ. Το PSA τους είναι φυσικά κάτω από 10. Καλό προγνωστικό σημάδι είναι να έχουμε λιγότερο από τους μισούς πυρήνες στη βιοψία να καταλαμβάνονται από το νεόπλασμα. Και όσον αφορά
Το λειτουργικό αποτέλεσμα της τεχνικής φαίνεται ότι οι ασθενείς που ξεκινούν με λίγα συμπτώματα από το θρομπητικό πριν την τεχνική έχουν καλύτερο μεταχειρητικό αποτέλεσμα. Όμως η τεχνική δεν έχει περιοριστεί σε αυτούς τους ιδανικούς ασθενείς και υπάρχουν σειρές οι οποίες μας δίνουν αποτελέσματα και ασθενείς με λιγότερο καλή πρόγνωση. Σε αυτούς όμως, κατά κανόνα, χρησιμοποιείται και εξωτερική ακτινοβολία, αν και μία νομίζω τυχεωμένη μελέτη που υπάρχει δεν δείχνει να υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα του συνδυασμού βραχυθεραπείας και εξωτερικής ακτινοβολίας. Όταν λέω ότι τα αποτελέσματα είναι καλά και λέω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ασχολούμαστε ξανά με τη βραχυθεραπεία, πόσο καλά είναι αυτά τα αποτελέσματα, θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς. Η μεγαλύτερη σειρά, και επαναλαμβάνω δεν είναι τυχεοποιημένη, που έχει δημοσιευθεί μέχρι τώρα, προέρχεται από το Seattle. Έχει 1.500 περίπου ασθενείς, από τους οποίους 500 θα έλεγα αδρά είναι στην καλή προγνωστική ομάδα, στην ενδιάμεση άλλοι 500 και άλλοι 500 στην χειρότερη. Συνολικά, η ελεύθερη βιοχημική υποτροπή επιβίωση στα 12 χρόνια που έχουμε στοιχεία από αυτή τη σειρά είναι 77-81% με βάση το τι ορίζουμε βιοχημική υποτροπή. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα στην βραχυθεραπεία. Ανεξάρτητα όμως από τον ορισμό, αυτό που κυρίως καθορίζει το αποτέλεσμα είναι το πόσο καλής πρόγνωσης, χαμηλού κινδύνου ή υψηλού κινδύνου είναι η νόσος. Και έτσι, σε αυτούς που είναι υψηλού κινδύνου, η ελεύθερη βιοχημική υποτροπή επιβίωση είναι στα 12 χρόνια γύρω στο 60%-63%, μπορεί όμως να ανέβει στο 88% σε χαμηλού κινδύνου νόσο, ειδικά αν έχει χρησιμοποιηθεί και συμπληρωματικά εξωτερική ακτινοβολία. Παρόλο που δεν υπάρχουν δεδομένα τυχεοποιημένα για την αλήθεια αυτής της δήλωσης. Επιπλοκές, ποιες είναι οι επιπλοκές αυτής της μεθόδου, γιατί ένας λόγος για τον οποίο τη χρησιμοποιούμε είναι γιατί υποτίθεται ότι είναι καλά ανοιχτή και πραγματικά φαίνεται πως είναι καλύτερα ανοιχτή από τις άλλες μεθόδους για την αντιμετώπιση του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη. Οι επιπλοκές διακρίνονται σε άμεσες και απότερες και αφορούν προφανώς το ουροποιητικό σύστημα και τα γύρω όργανα. Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα από τα λοιπά όργανα. Σε ένα ποσοστό που αναφέρεται στη βιβλιογραφία 15-30% υπάρχουν κάποιες άμεσες επιπλοκές από το ορθό που μπορεί να είναι διάρρεια, προκτήτιδα ή αιμορραγία από το ορθό, οι οποίες αναφέρονται συνήθως ως ήπιες και αυτοϊόμενες. Μακροπρόθεσμα η προκτήτιδα είναι σπάνια επιπλοκή που αναφέρεται σε κάτω από 1% όπως αναφέρει η βιβλιογραφία. Όσον αφορά για το ουροποιητικό, πάλι θα ξεκινήσω ανάποδα από τη αισθητική δυσλειτουργία. Διάβασα σε μια πρόσφατη ανασκόπηση, σε συστηματικό review των μελετών που έχουν γίνει με τη βραχυθεραπεία και για άλλες θεραπείες του εντοπισμένου κλινικά καρκίνου του προστάτη, και διάβασα ότι έχουν αναφερθεί μάλλον οι ανεπιθύμητες ενέργειες χρησιμοποιώντας 79 διαφορετικούς ορισμούς για τη αισθητική δυσλειτουργία. Και πραγματικά απόρρισα πώς μπορεί κανείς να ορίσει αυτό το πράγμα με 79 διαφορετικούς τρόπους. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν ότι τα αποτελέσματα που αναφέρονται στις μελέτες μπορεί να διαφέρουν για λόγους ορισμών, σας λέω ότι συνολικά φαίνεται πως η αισθητική δυσλειτουργία μετά από βραχυθεραπεία είναι της τάξης του 10-40% και ο μέσος όρος αναφέρεται να είναι γύρω στο 25%. Αυτό το ποσοστό, πάλι θεωρητικά και χωρίς να υπάρχουν τυχεοποιημένες μελέτες, είναι χαμηλότερο και από της εξωτερικής ακτινοβολίας, αλλά και από τις ειδικές προστατεκτομίες, και εδώ δεν θέλω να προκαλέσω έμπειρους χειρουργούς που κάνουν προστασία. Φαίνεται πάντως ότι η αισθητική δυσλειτουργία είναι λιγότερη από άλλες μεθόδους. Όσον αφορά και τα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού, λόγω του ειδήματος που συμβαίνει μετά από την ακτινοβόληση, πάντα υπάρχει μια επιδείνωση της σούρησης μετά από την βραχυθεραπεία. Και το ποια θα είναι η κατάσταση συνήθως εξαρτάται από την προθεραπείας κατάσταση, αν και αυτό δεν έχει ελεγχθεί με τυχειοποιημένες μελέτες. Η επίσχεση ουρών μπορεί να συμβεί περίπου στο 15% αυτών των ασθενών, όμως αντιμετωπίζεται με ένα καθετηριασμό και μέσα στις μερικές εβδομάδες που υποχωρήσει το ίδημα δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα. Όσον αφορά για την ακράτεια, μεγάλη διακύμανση στην βιβλιογραφία της επιπλοκής αυτής από 1-32%, στις περισσότερες σειρές φαίνεται να είναι της τάξης του 6%. Συμπερασματικά λοιπόν, πρόκειται για μια υποσχόμενη μέθοδο, γιατί φαίνεται να είναι αποτελεσματική, τουλάχιστον όσο και άλλες τεχνικές, και φαίνεται να είναι και πολύ καλά ανοιχτή. Το μειονέκτημα είναι ότι υπάρχουν άπειρες παραλλαγές στον τεχνικό εξοπλισμό και την τεχνική της μεθόδου, και
Αυτό σε συνδυασμό με το πόσο νέα, ας πούμε, είναι αυτή η μέθοδος, δεν μας επιτρέπουν ακόμα να έχουμε σαφείς αποδείξεις για την αποτελεσματικότητά της και την υπεροχή της και πιθανώς για ποιους ασθενείς θα τη χρησιμοποιήσουμε. Και μετά από αυτή τη σύντομη εισαγωγή θα σας παρουσιάσω ένα απόσπασμα μόνο από το βίντεο που μας έχει δώσει η ουρολογική κλινική του Αγίου Σάβα και θα ήθελα παρακαλώ να το έχουμε το βίντεο, χωρίς ήχο εάν γίνεται. Θα αρχίσουμε με τον τεχνολογικό εξοπλισμό που απαιτείται. Και φυσικά είναι το μηχάνημα των υπερήχων με την μυωδρική κεφαλή. Υπάρχει μια συσκευή που σταθεροποιεί το probe των υπερήχων λογισμικό για την δοσημετρία, ακτινοσκόπηση για τον έλεγχο της τοποθέτησης και φυσικά βελόνες που σταθεροποιούν τον προστάτη και λαχιστοποιούν τις κινήσεις του, αλλά και οι βελόνες για την είσοδο των ραδιενεργών κόκκων. Αυτό που γίνεται, ο ασθενής τοποθετείται σε θέση λεπτοτομής, η αναισθησία είναι γενική ή τεραχιαία. Στη συνέχεια τοποθετείται η κεφαλή των υπερήχων, σταθεροποιείται στη θέση της με τις βελόνες σταθεροποίησης και βλέπετε στην κορφή της κεφαλής υπάρχει αυτό το πλέγμα, το οποίο έχει συντεταγμένες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για να ξέρουμε στη συνέχεια τη θέση τοποθέτησης των βελόνων. Αφού γίνει η τοποθέτηση με αυτές τις, η σταθεροποίηση του προστάτη για ελάχιστοποίηση των κινήσεων με αυτές τις βελόνες, στη συνέχεια αρχίζουν και λαμβάνονται οι τομές του προστάτη από τη βάση προς τον αφιένα σε απόσταση 5 χιλιοστών. Όλες αυτές οι εικόνες που θα δείτε στη συνέχεια στο βίντεο διοχετεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και με ένα πολύ περίπλοκο πρόγραμμα αποφασίζεται πόσοι ραδιενεργοί κόκκοι θα μπουν και σε ποια θέση θα πρέπει να μπουν. Και σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντική η χρήση αυτού του πλέγματος που υπάρχει, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ποιο σημείο να τοποθετήσουμε τους ραδιενεργούς κόκκους. Η τάση τώρα είναι να χρησιμοποιούνται κόκκοι που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους ενημάτια και αυτό, εκτός του ότι κάνει όλη την τεχνική πιο εύκολη, φαίνεται να έχει ελαττώσει την διασπορά των κόκκων εκτός του προστάτη, που αναφέρεται σε παλιές σειρές να είναι από 10 έως 50%. Έχω αναφερθεί ακόμα και περιστατικά που βρέθηκαν στον πνεύμονα ή έγινε εμβολή στα Στεφανία Αγία. Βλέπετε λοιπόν εδώ το πρόγραμμα πώς επεξεργάζεται και αποφασίζει την θέση των βελονών και των κόκκων. Ο αριθμός των βελονών, να αναφέρω όσο παίζει το βίντεο, ότι κυμαίνεται συνήθως τώρα με τις νεότερες τεχνικές είναι γύρω στις 15. Φυσικά το λογισμικό έχει φοβερές δυνατότητες να μας παρουσιάσει και τριδιάστατα και γύρω-γύρω πώς θα τοποθετηθούν αυτά τελικά. Και αφού αποφασιστούν οι συντεταγμένες των κόκκων, αρχίζει η φόρτωση των βελονών με τους κόκκους που έχουν αποφασιστεί μετά το τέλος της δοσημετρίας. Η όλη διαδικασία παίρνει περίπου στην μία ώρα και εξαρτάται σε ένα σημαντικό ποσοστό από το πόσο γρήγορα θα γίνει η δοσημετρία και θα αποφασιστεί η θέση των κόκκων. Αφού ετοιμαστούν οι βελόνες, λοιπόν, αρχίζει η τοποθέτηση, που θα τη δείτε αμέσως. Το πλέγμα είναι το βασικό που καθορίζει τις συντεταγμένες της εισόδου και το βάθος της εισόδου στον προστάτη ελέγχεται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ο διωθικός υπέρηχος που ήδη έχουμε εκεί και φυσικά και το ακτινοστομικό πιθάνημα. Αφού εισάγονται, λοιπόν, οι βελόνες στην προκαθορισμένη, επαναλαμβάνω, θέση, καταλείπονται εκεί οι ραδιενεργοί κόκκοι. Και φυσικά μετά με ακτινοσκόπηση και συνδυασμό με περίχους βλέπουμε αν έχουμε κάνει σωστή την τοποθέτηση. Στη συνέχεια το βίντεο θα δείξει άλλη μια φορά το πώς γίνεται η τοποθέτηση της βελόνας. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, αφαιρούνται οι βελόνες στη ρήξη του προστάτη, αφαιρείται ο διορθικός υπέρηχος, αδειάζεται η κίστη από το σκιαγραφικό που είχε για να διευκολύνει την ακτινοσκόπηση και ο ασθενής οδηγείται στο θάλαμο. Ο καθηγητής βγαίνει συνήθως την επόμενη μέρα και μπορεί ο ασθενής να φύγει και να πάει στο σπίτι του. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσέξατε.